75 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από το ολοκαύτωμα των Λυγιάδων και ο φετινός εορτασμός περιλαμβάνει διάφορες εκδηλώσεις που θα κορυφωθούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων μνήμης, το απόγευμα της Τετάρτης προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Το Μπαλκόνι Μνήμες Κατοχής», το οποίο πραγματεύεται την ιστορία του ολοκαυτώματος των Λυγιάδων. Ένα ντοκιμαντέρ διάρκειας 100 λεπτών, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών από πόρους του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το μέλλον, ενώ η σκηνοθεσία είναι του Χρύσανθου Κωνσταντινίδη, ο οποίος και άνοιξε την χθεσινή προβολή στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής. Είναι ακριβώς 75 χρόνια έχουν περάσει, 3 Οκτωβρίου του 43 έγινε η σφαγή. Για μένα είναι πολύ σημαντική αυτή η μέρα σήμερα, προβάλλεται αυτή την ημέρα. Απλά να σας πω ότι εμένα είναι η καταγωγή μου από τους Λυγιάδες. Άκουγα τις ιστορίες από μικρό παιδί και η ταινία που θα δούμε μας πήρε 5 χρόνια να την κάνουμε. Σήμερα είναι μαζί μας πάρα πολλά πρόσωπα που βλέπω που εμφανίζονται στην ταινία και είναι και ο τελευταίος εν ζωή επιζώντας από εκείνη τη μέρα. Αυτά δεν λέγονται τώρα τα πράγματα. Δεν στεναχωριέσαι, δεν είσαι ηλικιωμένος άνθρωπος και στεναχωριέσαι πολύ. Στο σπίτι μου ποτέ δεν έχουμε μιλήσει για τους Γερμανούς. Δεν θυμάμαι ποτέ. Όποτε μια φορά κάτι είχε συμβεί και πιάσαμε μια κουβέντα, η μάνα μου έβαλε τα κλάματα. Δεν τα συζήταγαν μετά. Έκλειδαν μοναχά. Έκλειδαν. Ίσως δεν ήθελαν να τα καταφέρουν, να μην τα ξαναθυμηθούν, να μην ξαναζωντανέψουν την μνήμη. Δεν ξέρω γιατί. Οι άλλοι θυμώνουν το παιδί της αποκεφαλισμένο. Οι άλλοι θυμώνουν το παιδί καμένο. Τι είναι συζήτηση, τι. Απέφευγαν όλοι. Δηλαδή να μας μιλήσει λεπτομερώς. Δεν μου έχει μιλήσει ποτέ. Ποτέ, μέχρι που ποιος χωρές τον που πέθανε δεν μου είχε πει τίποτα. Εμένα προσωπικά δηλαδή. Το ρωτούσα, δεν είναι ανάγκη να μάθεις. Δεν χρειάζεται. Το 1942 που είχαν έρθει οι Γερμανοί, είμαι 16 χρονών, παιδί 17. Ήρθαν και μας επετάξαν το σπίτι και έγινε και το σταθήκαν εδώ. Ήταν μια υπηρεσία του Τρίτου Ράχ της Γερμανίας.